φορά και έναν καιρό ήταν ο Ποντικό Μικρούλης. Αποφάσισε ότι ήθελε να γνωρίσει μερικά από τα πιο γνωστά μέρη του κόσμου, τα οποία είχε δει στην τηλεόραση και του είχαν κινήσει το ενδιαφέρον. Αφού το ανήγγειλε στους γονείς του, ζήτησε βοήθεια από έναν φίλο του για να φτιάξει ένα αερόστατο. Αφού κατασκευάστηκε, ήταν έτοιμος να ξεκινήσει το ταξίδι του. Στο ταξίδι αυτό, ο Ποντικό Μικρούλης πέρασε από τη Ρώμη. Αρριβεντέρτσι, Ρώμα! Στη συνέχεια πέρασε από τη Γαλλία. Bonjour, φώναξε. La vie est belle. Έπειτα κατευθύνθηκε προς την Αγγλία. Good morning. Μετά στην Καπαδοκία συνάντησε και άλλα αερόστατα. Πω πω, πόσα αερόστατα, πόσα πολλά χρώματα, πόσα πολλοί φίλοι. Καθώς περνούσε ανάμεσα από τα σύννεφα χαρούμενος, κάτι άρχισε να πηγαίνει στραβά. Είναι το καλύτερο ταξίδι που έχω κάνει. Τι μικρά που φέρονται όλα από εδώ πάνω. Όπου τι συμβαίνει, αρχίζω και φοβάμαι. Όχι, η φωτιά αρχίζει και μειώνεται. Μήπως αυτό είναι κακό σημάδι. Τι πρέπει να κάνω, τι θα γίνει τώρα. Οπ, οπ, πάει η φωτιά, έσβησε. Μανούλα μου, φοβάμαι. Πέφτω! Ποντικό Μικρούλης βρίσκεται ξαφνικά στο έδαφος, μην ξέροντας τι να κάνει. Τι έγινε, παιδιά, πού βρίσκομαι, τώρα τι θα κάνω. Τώρα όσο το έσβησε, πώς θα το βάλω μπρος, θα μείνω για πάντα εδώ. Ξαφνικά ενώ ο Ποντικό Μικρούλης είναι απελπισμένος, βλέπει κάποιον να τον πλησιάζει. Όσο τον πλησιάζει, ο Ποντικό Μικρούλης καταλαβαίνει ότι είναι η φίλη του η πιλότος, η Νούλα η Κοκκινούλα. Γεια σου, Ποντικό Μικρούλη, τι κάνεις, ποιος άνεμος έφερε εδώ, τι σου συνέβη. Άστα, φίλη μου. Είχα αποφασίσει να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι, αλλά το αερόστατο μου ξαφνικά έπεσε εδώ και δεν ξέρω τι να κάνω. Τι έπαθες, Φρέ, τι συμφορά είναι αυτή που σε βρήκε. Μπορείς να με βοηθήσεις. Σκέφτηκα ότι ή θα πρέπει να περιμένω ένα δυνατό άνεμο για να μου ανεβάσει το αερόστατο ξανά ψηλά, ή θα πρέπει να με βοηθήσει να μεταφέρουμε στην κορυφή του βουνού το αερόστατο για να το ρίξω ψηλά και να πετάξει. Μα τι είναι αυτά που λες. Δεν πετάνε έτσι τα αερόστατα. Δεν ξεκινάει με τον αέρα, ούτε άμα το πετάξει το κρεμό. Θα πετάξει μόνο άμα το ανάψει τη φωτιά. Μα εγώ τόση ώρα με τον άνεμο πετούσα. Ο άνεμος με έσπρωχνε ψηλά. Δεν είναι σωστό αυτό που λες, επιμένω. Έχω και επιχειρήματα για να σε πείσω. Θέλω να τα ακούσω για να δούμε αν μπορείς να με πείσεις. Αρχικά, πρέπει να καταλάβεις ότι ο αέρας έξω του μπαλόνι σου είναι πιο κρύος από τον αέρα που βρίσκεται μέσα σε αυτό, που είναι πιο ζεστός και άρα πιο ελαφρύς. Έτσι, ο θερμός αέρας είναι αυτός που βοηθάει το αεροστατό σου να υψωθεί στον ουρανό και απλά ο άνεμος σου δίνει κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο και εσύ δεν μπορούσε να ελέγξει την πορεία σου και βρέθηκες εδώ. Επομένως, πρέπει να ελέγξουμε το αέριο που χρησιμοποιείται κατά την καύση, μήπως έχει τελειώσει. Για να δούμε αν όντως έχεις δίκιο. Είδες, τελικά είχα δίκιο. Έπρεπε απλά να ανεβάσει την ένταση από το αέριο. Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Τι θα έκανα χωρίς εσένα. Χαρά μου. Καλή συνέχεια στο ταξίδι σου. Πού θα πας τώρα. Η επόμενη μου στάση θα είναι και τελευταία. Θα πάω στην Ελλάδα. Αντίο. Γεια σου. Καλό ταξίδι. Και έτσι ο Ποντικό Μικρούλης ξεκινάει και πάλι το ταξίδι του γυρισμού. Γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση, αφού είχαν πλέον τελειώσει οι περιπέτειές του. Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.